דיברתי מועק או משהו אישה Δεν προσποιήθηκα στιγμή ενώ εσύ ακόμα προσποιήσε. Ακόμα προσποιήσε. Λίγα χρόνια πριν γεννήθηκε μια ιστορία αγάπης. Η Έλενα Παπαρίζου γνώρισε τον αγαπημένο της Ανδρέα Καψάλη μέσω της κολλητής της σε ένα φιλικό σπίτι. Όπως έχει εξομολογηθεί η γνωστή τραγουδίστρια, είναι αυτή που έκανε το πρώτο βήμα στη σχέση τους και πρότεινε στον Ανδρέα Καψάλη να βγουν το πρώτο τους ραντεβού. Μετά όλα ήρθαν όπως και οι δύο επιθυμούσαν. Η πρόταση γάμου προέκυψε λίγους μήνες αργότερα όταν ένα ωραίο πρωί, την ώρα που η Έλενα Παπαρίζου έφτιαχνε καφέ και μάζευε τα ποτήρια, ο Ανδρέας έπεσε στα γόνατα βουρκωμένος και τη ζήτησε να μοιραστεί μαζί του την υπόλοιπη ζωή της. Εκείνη, δίχως να το σκεφτεί, του απάντησε πως και εκείνη αισθανόταν το ίδιο και πως με χαρά θα ήθελε να τον παντρευτεί. Την πρόταση μου την έκανε πρωτού μου φέρει το δαχτυλίδι. Όχι, πες, πες το κλίμα. Το κλίμα, λοιπόν, πάει τηλέφωνο. Παιδιά, είχαμε κάνει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο σπίτι. Ήταν μια στιγμή, το οποίο ήταν μια απλή στιγμή καθημερινή. Και εκεί που βρισκόμαστε, εκεί είναι μέσα. Όχι, όχι. Έβαζα καφέ και μάζευα τα ποτήρια κτλ. Και εκεί που είμαστε, βλέπω ξαφνικά ότι ο Ανδρέας έρχεται μπροστά μου στο κομμάτι της κουζίνας, γιατί είναι νέος ο χώρος με το σαλόνι. Και το βλέπω ξαφνικά ότι έχει πέσει κάτω στα γόνατά του και με κοιτάει μέσα στα μάτια μου με πολύ βουρκωμένα μάτια. Ναι. Και γυρνάει και μου λέει: Έλενα μου, σε λατρεύω. Θέλω να ζήσω την υπόλοιπη μου ζωή μαζί σου. Και έχω μείνει παγωτό. Δηλαδή, ανέκφραστη, λέω: Δεν μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν περίμενα ποτέ αυτό το πράγμα να μου συμβεί. Και αρχίζω εγώ και κλαίω και λέω: Ανδρέα, και εγώ το ίδιο πράγμα νιώθω. Και αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε κτλ. Γιατί... Και μετά από άλλες 10 μέρες ήρθε και το δαχτυλιδάκι. Όταν άγγελοι κλαίνε, πέφτει πάνω μας βροχή. Κάτι να αλλάξει θέλουν. Όταν άγγελοι κλαίνε, αχ, γύρνανε στο χτες. Δίπλα σου δώσε, δώσε το φιλί για τη ζωή. Και ξαφνικά φούντωσαν οι φήμες που θέλουν την Έλενα Παπαρίζου να παντρεύτηκε μυστικά στη Σουηδία πριν από λίγες ημέρες τον καλό της Ανδρέα Καψάλη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τραγουδίστρια το τελευταίο διάστημα ζει μόνιμα στη Σουηδία και ασχολείται με τη διεθνή της καριέρα. Στο πλευρό της, αν και πηγαίνω έρχεται συχνά στην Ελλάδα λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, βρίσκεται ο καλός της Ανδρέας Καψάλης. Υπάρχει λόγος. Μάλιστα, οι φήμες φούντωσαν όταν η ίδια ανέβασε στην προσωπική της σελίδα στο Facebook μία φωτογραφία μαζί με τον σύντροφό της Ανδρέα Καψάλη, συνοδευόμενη με το σχόλιο τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά «Εγώ και ο άντρας μου». Η ενέργειά της αυτή προκάλεσε πανικό σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία, κάνοντας όλους τους συντάκτες να ψάχνουν απεγνωσμένα να λύσουν την ενιγματική κίνηση της Ελληνίδα Star. Πρώτη φορά η Έλενα Παπαρίζου αποκαλεί τον σύντροφό της ως σύζυγό της. Η αποκάλυψη της τραγουδίστριας δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό το γεγονός, καθώς στη συνέχεια ευχαρίστησε τον διάσημο Σουηδό τραγουδιστή Magnus Carlson. Λέτε να ήταν αυτός ο άνθρωπος που πάντρεψε το ζευγάρι. Δεν θέλω άλλο ήρωα πια, θέλω μονάχα μια αγκαλιά. Να ξημερώνω και να νυχτώνω και να είσαι μπροστά. Πάντως, όπως είναι γνωστό, ήταν προγραμματισμένο να παντρευτούν το περασμένο καλοκαίρι. Κάτι το οποίο τελικά δεν έγινε λόγω του ότι ο αδελφός του Ανδρέα Καψάλη δεν μπορούσε να παρευρεθεί λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης της συζύγου του. Παπαρίζου και Καψάλης όμως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, πριν φύγει το 2014, αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης σε δημαρχείο της Σουηδίας, χωρίς να το πάρει κανείς χαμπάρι στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η τελετή ήταν κλειστή, αφού σε αυτήν έδωσαν το παρόν μόνο λίγοι συγγενείς τραγουδίστριας που μένουν μόνιμα εκεί και κάποιοι φίλοι του ζευγαριού. Εμείς, αν ισχύουν οι φήμες, δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε βίων ανθόσπαρτων.